Παραιτήθηκε σήμερα ο πρόεδρος του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με αφορμή τις κουτσουρεμένες ενισχύσεις προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Άλλωστε, την απομάκρυνσή του είχε ζητήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ήδη από τον Οκτώβριο. Περισσότερα θα μας πει τώρα ο Τάσος Τέλογλου. Τάσο. Ρίτσα, κυρίες και κύριοι, το δράμα του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμής των Ευρωπαϊκών Επιδοτήσεων έλαβε σήμερα ένα προσωρινό τέλος με την υποβολή παραίτησης του μέχρι σήμερα Προέδρου του Βαγγέλη Σιμανδράκου. Και λέω προσωρινό, διότι τέσσερις πρόεδροι του οργανισμού έχουν παραιτηθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια με ένα ζήτημα να βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο των αντιπαραθέσεων της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με την ηγεσία του οργανισμού. Το ζήτημα αυτό είναι πώς και σε ποιους πληρώνονται οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Έχουμε πει από τον Αντένα πριν από 1,5 χρόνο, Ρίτσα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχει τη χώρα μας για τον τρόπο καταβολής των επιδοτήσεων. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μάλιστα, στις 31 Οκτωβρίου του 2023 ανάγκασε κτηνοτρόφους να επιστρέψουν τις επιδοτήσεις που παράνομα είχαν λάβει. Ήδη από διετίας ισχύει η αρχή ότι κτηνοτρόφοι που δηλώνουν βοσκοτόπια χωρίς ζώα δεν πληρώνονται. Όμως από το 2018 μέχρι το 2022, ενώ όλοι οι νομοί της Ελλάδας παρουσιάζουν μείωση στα εγωπρόβατα, η Κρήτη παρουσιάζει υπερδιπλασιασμό. Το Ηράκλειο εμφανίζει αύξηση 102% στα 1,7 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Το Ρέθυμνο εμφανίζει αύξηση 102% με 3,5 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Τα Χανιά εμφανίζουν αύξηση 63% στις 870.000 εγωπρόβατα. Και το Λασίδι αύξηση και αυτό 76% στα 300.000 εγωπρόβατα. Με μια κουβέντα, Ρίτσα, οι κριτικοί ισχυρίζονται ότι έχουν 6,5 εκατομμύρια εγωπρόβατα, όταν ο νομός Λαρίσης, ένας από τους πιο αγροτικούς νομούς της χώρας, καταγράφει 900.000 εγωπρόβατα. Ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μπαμπασίδης, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο νέος πρόεδρος του οργανισμού, δήλωσε ότι θα γίνει διαχειριστικός έλεγχος στον οργανισμό για τον τρόπο πληρωμής των ενισχύσεων. Αλλά πηγές της αγοράς πιστεύουν ότι για την πιστοποίηση της ύπαρξης ενός ζώου, όσο ισχύει για την πιστοποίηση της ύπαρξης ενός ζώου η βεβαίωση ενός κτηνιάτρου, κάτι που δεν συμβαίνει με τα βοηδή και τα γουρούνια, αλλά μόνο με τα μικρά ζώα, το πρόβλημα, Ρίτσα, θα παραμένει άλυτο. Σε ευχαριστούμε, Τάσο.